Ανοιχτά ήταν και σήμερα, κατ' εξαίρεση, τα κουρία, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής. Με τους πολίτες να σπέβδουν έστω και την τελευταία στιγμή για να καλοπιστούν. Είναι τρομερά δύσκολα, όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, από τις προηγούμενες ημέρες που υπήρχε υποψία ότι θα κλείσουμε εν τέλει. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βαφές και κουρέματα είχαν την τιμητική τους. Εχθές πάλι 9-6, τις προηγούμενες ημέρες ήταν 9-9. Πολύ ταλαιπωρία και κούραση για να σας κάνουμε όμορφες. Μόνο γυναίκες έρχονται. Και γυναίκες και άντρες, αλλά συνήθως οι γυναίκες έχουν πανικό της ρίζας, να είναι λαμπερές για τους άντρες τους. Κάποιοι στο άκουσμα της καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας έτρεξαν να προλάβουν ραντεβού, χωρίς να λείπουν και εκείνοι που παρακολουθώντας τις εξελίξεις είχαν ψυχανεμιστεί το λουκέτο και είχαν φροντίσει για το πώς θα βρεθούν στην καρέκλα. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρουμε γενικά, μάλλον όλος ο κλάδος, πώς να εξυπηρετήσουμε τόσο κόσμο. Προσπαθούμε με ασφάλεια και προβλεπόμενα μέτρα στον εσωτερικό χώρο. Δεν φτάνουν οι ώρες, αλλά πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθουμε. Στο μεταξύ, τόσο οι πελάτες όσο και οι εργαζόμενοι αγωνιούν για το τι μέλη γενέστε. Ούτε θα φτάσουν μέχρι Χριστούγεννα, έτσι. Υπάρχει, ο φόβος νομίζω είναι ενιαίος. Φοβόμαστε όλοι ότι μπορεί μέχρι τα Χριστούγεννα. Ελπίζω πως όχι, γιατί θα ανθίσει η παρανομία μάλλον. Mm-hmm. Όχι από εμένα, αλλά νομίζω ότι θα γίνει δυστυχώς. Θα πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Δεν πειράζει και με λίγα ατιμέλητα μαλλιά. Υγιείς να είναι. Και με το καλό μετά να φτιάξουμε να είμαστε όμορφοι και υγιείς.